Καταρχήν, καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε και στον Άντρο Βαγιακού και στον Άντρο Βέρειας και στον συνάδελφο μου τον Σάκη, συγχαρητήρια για την νίκη του και το εύχομαι καλύτερα. Τώρα, να προλάβουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει, μάλλον το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη κρίση του παιχνιδιού αναφορικά με την έκταση που πήρε. Όμως αυτό είναι το σκορ, με αυτό πρέπει να πορευτούμε και σίγουρα πρέπει να είμαστε όχι προβληματισμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι με την έκτασή του. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι όπου ο καιρός χάλασε λίγο το πλάνο, νομίζω και των δύο ομάδων, δηλαδή και η Βέρεια τεχνική ομάδα. Είναι ένα ντέρμπι στην ουσία μέσα στη λάσπη, με δυνατές μονομαχίες, με το πρώτο 20 λεπτό της Βέρειας, μετά ισορροπήσαμε, δημιουργήσαμε και χάσαμε 2-3 ευκαιρίες με τον Ιωαννίδη, μία φορά σε καινή εστία και μία φορά που απέκουσε στην εστία ένας αντίπαλος. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όταν λέγεσαι Βαδιακός και όταν παίζεις κύπελο με μια ομάδα πιο χαμηλής κατηγορίας, θα πρέπει να δείχνεις άλλα πράγματα. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί πραγματικά δεν περίμενα αυτή την κατάσταση και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία την ευθύνη δεν έχει μόνο προπονητής και κανένας άλλος. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, ότι το 3-0 λέει ότι η ήττα μας ήταν μεγάλης έκτασης και σε αυτό θα παραμείνουμε. Και πάλι στις καρδιές μας βέβαια στους έκτασες. Με ρωτήσει και τον κύριο Σπουλούτρα. Έχουμε μάθει και σαν το Λεβαδιακό σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Οι στόχοι της ομάδας για φέτος. Κοιτάξτε, ο Λεβαδιακός δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο από την άνοδο. Όμως, ξέρετε, για να έρθει η υποτιθέμενη άνοδος θα πρέπει να υπάρχουν άλλες νοοτροπίες, άλλοι χαρακτήρες, πίστη, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και βέβαια πάθος για αυτό που εννοείται ότι θέλουμε. Νομίζω με τέτοιο σχετικό δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Θα πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας, τη συμπεριφορά μας και γενικά θα αλλάξουν πράγματα. Παίξατε με έναν αντίπαλο μια κατηγορία πιο κάτω. Πώς είδατε τη Βέρεια? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το ιστορία του στυλ μια αντίπαλος πιο κάτω και πάνω, νομίζω ότι δεν μπορεί να φανεί στο κύπελο. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και δύο πάρα πολύ καλές και βάσει και του αγωνιστικού χώρου νομίζω ότι αυτό εξαλείφεται πλήρως. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στη συγκεκριμένη κατάσταση. Νομίζω όμως ότι η Βέρεια εξ αρχής ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Την είχαμε αναλύσει, είχαμε δει τα θετικά και τα αρνητικά. Απλώς το θέμα είναι εμείς αν κερδίσαμε κάτι από αυτό ή αν χάσαμε. Άρα λοιπόν πέσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το μόνο που είχαμε να κερδίσουμε ήταν πάρα πολλά πράγματα αν φεύγαμε από εδώ με ένα διαφορετικό σκορ. Νομίζω ότι δεν το πρόβλημα ανοίξει σε εμάς και συγχαρητήρια στην Βέρεια. Επειδή σε αυτή τη φάση τη διαγώνηση είναι ο νοκάουτ, πόσο επηρεάζουν την απόδοση μιας ομάδας σε σχέση με το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό μια ήττα και μάλιστα μια τέτοια ήττα, τουλάχιστον για εμάς. Θεωρώ ότι αυτός που κερδίζει ανεβαίνει ψυχολογικά, έχει πίστη στον εαυτό του, πιστεύει πάρα πολύ την ομάδα του. Αυτός που χάνει απογοητεύεται και ίσως τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά όπως θα τα θέλουμε εμείς οι προπονητές. Γι' αυτό λέω ότι μπαίνοντας σε άλλες διαδικασίες, η βασική ευθύνη λοιπόν είναι του προπονητή και αυτός συνήθως βάζει τα πράγματα στη θέση τους με οποιοδήποτε τρόπο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Σπανό για τα καλά του λόγια. Αντέχομαι και εγώ προσωπικά στον ίδιο και στην ομάδα του Λεβαδιακού καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα την Κυριακή. Εύχομαι το καρδιάς να πετύχουν τους στόχους. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, πιστεύω, όπως είπε και ο Δημήτρης, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με ιδιαιτερότητες και το έκανε ακόμα πιο δύσκολο οι καιρικές συνθήκες. Αυτό που θέλω να πω εγώ, και πρέπει πολύ γρήγορα η ομάδα μου να ξεχάσει αυτό το παιχνίδι,
είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πήραμε την πρόκληση για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσουμε αντίπαλο από τη Super League. Διεκδικήσαμε τις όποιες πιθανότητες είχαμε πριν το παιχνίδι για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και πιστεύω ότι παρουσιαστήκαμε σήμερα πάρα πολύ ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος χρόνια ήταν στην παραπάνω κατηγορία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει υψηλούς στόχους και πιστεύω ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σήμερα εξαιρετικά στις απαιτήσεις αυτού του παιχνιδιού που τις έκανε ακόμα πιο απαιτητικές ο αγωνιστικός, δύσκολος αγωνιστικός χώρος και για τις δύο ομάδες. Μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη αυτοπεποίθησης, αλλά όπως σας είπα, πρέπει πολύ γρήγορα, αυτό είπα και τα παιδιά μας από Δήρα, να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι σήμερα και η σκέψη μας άμεσα είναι στο παιχνίδι της Κυριακής, γιατί όπως είπαμε και πριν μια εβδομάδα, το παιχνίδι εκεί πέρα με τον Διαγόρα θα είναι τελείως διαφορετικό. Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου. Είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δουλεύουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν μια πολύ καλή πορεία μέσα στο δύσκολο και επιτυχικό πρωτάθλημα που ξεκινάει την Κυριακή. Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα στην Football League. Σας φόβησε καθόλου το ότι παρατάξετε μία ενδεκάδα ή αν θέλετε το 80% παικτών των οποίων προφανώς θα χρησιμοποιήσετε και την Κυριακή? Σας φόβησε καθόλου το ότι είχαμε ένα ισχυρότερο αντίπαλο, γιατί θα έρχονταν η κούραση μέσα σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο? Αυτό που κοιτάω εγώ προσωπικά είναι το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σήμερα παίζαμε με τον Λεβαδιακό. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Έχουμε μέρες να ξεκουραστούμε. Πιστεύω σε όλο το υλικό, πιστεύω σε όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδος και την Κυριακή τα παιδιά, να είστε σίγουροι που θα κληθούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι, η νοοτροπία τους και το σκεπτικό τους θα είναι το ίδιο και με σήμερα, όπως και με στο πρώτο παιχνίδι με τον Διαγόρα στο κύπελλο. Φοβάστε μήπως θα προσανατολιστούν οι παίκτες από τη μεγάλη πρόκληση? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση στην ομάδα μας. Όλα τα παιδιά, όλοι όσοι είμαστε στο staff της ομάδος, όσοι εργαζόμαστε για την ομάδα, είμαστε συγκεντρωμένοι και προσιλωμένοι στο στόχο μας. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα, έχουμε γοργοθά μπροστά μας, αλλά πιστεύω η εργατικότητά μας, το ήθος μας, η όρεξή μας για διάκριση είναι αυτά τα στοιχεία που θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με πολύ δύσκολες ομάδες. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει αρκετές αρετές, τις οποίες έδειξε και σήμερα. Και ένα άλλο στοιχείο που κρατάω εγώ, ειδικά από αυτό το παιχνίδι, είναι ότι η ομάδα μας έδειξε και μια παλικαριά σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, έβγαλε δύναμη. Ένα στοιχείο το οποίο δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί όπως ξέρουμε, έχουμε μια ομάδα που θέλει να χτίζει παιχνίδι, να έχει κατοχή, να δημιουργεί. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες, αλλά σήμερα δείξαμε όλα τα παιδιά ότι έχουν και άλλα στοιχεία που τα δημιουργεί ο καιρός, εξωγενείς παράγοντες και μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα στοιχεία. Καλή στοιχεία και ο ίδιος. Ασυνό. Δύο παιχνίδια επίσημα, 5 γκολ διαλυτικό, 0 παθητικό. Με ένα κανόνα να βλέπουμε να γλιτώνει το στοιχείο που βλέπω εγώ είναι το σημαντικό ότι σε δύο επίσημα παιχνίδια σε σχέση με τα φιλικά κρατάμε το 0. Στην επίθεση όπως και σήμερα είμαστε παραγωγικοί. Βγάλαμε αρκετές φάσεις όσον αφορά από ανάπτυξη σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Και επειδή ο αντίπαλος σήμερα μας απείλησε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού από στατικές φάσεις, δείξαμε ικανότητα σε αυτό το κομμάτι, ο ένας αναπτύνοντας τον άλλο. Και φυσικά και η τύχη, όπως σας είπα, παίζει και ρόλο σε όλα αυτά τα στοιχεία. Καλή τύχη και στους δύο σας.